Χαίρετε φίλες και φίλοι, Σάββατο 14 Ιουνίου 2025 και με ένα έκτακτο βίντεο πάμε να δούμε μια πολύ σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη για το πολεμικό μας ναυτικό με την πρώτη εκπαιδευτική βολή βαρέους τύπου τορπιλών Seahawk Mod 4 από το υποβρύχιο Πιπίνος. Να υποθυμίσουμε πως με την υπογραφή της σύμβασης από το 2022 μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων αλλά και της γερμανικής κατασκευάστρια εταιρείας Atlas Electronic, έπρεπε ήδη να είχαμε αρχίσει να παραλαμβάνουμε τις νέες αυτές τορπίλες από το 2023, το οποίο όμως πήρε παράταση λόγω του Ουκρανικού πολέμου για το 2024, το οποίο όμως χρονικό διάστημα πήρε εκ νέου παράταση και αρχίσαμε όπως βλέπετε φέτος να παραλαμβάνουμε τις πρώτες αυτές σύγχρονες τορπίλες, όπου εδώ πρέπει πάλι να υπενθυμίσουμε τορπίλες τις οποίες αντί να έχουμε φροντίσει να έχουμε προμηθευτεί με την αγορά των πλέον σύγχρονων υποβρυχίων τύπου 2-14, τα οποία ξεκινήσαμε να παραλαμβάνουμε το πρώτο από το 2010, τον Παπα-Νικολή, μέχρι και το 2016 που ήταν το τελευταίο ο Κατσόνης, είχαμε μείνει με τις παλιές τύπου τορπίλες, τύπου SST-4, MOD 0 και MOD 1 από τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Τορπίλες που όπως καταλαβαίνουμε ειδικά οι SST-4 είναι εντελώς ξεπερασμένες πλέον. Οπότε μιλάμε για ένα ακόμα παράδοξο του ελληνικού κράτους, των ελληνικών κυβερνήσεων. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί διάφορους λόγους για τους οποίους συνέβη και αυτό. Πάντως μιλάμε για υποβρύχια, τα τύπου 2-14, τα οποία είναι τα πλέον σύγχρονα ή από τα πλέον σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο και τα οποία οι Τούρκοι έτρεμαν και φοβούνται πλέον, θυμούνται καλά και από το καλοκαίρι του 2020 τι πάθανε. Και πάμε να επιστρέψουμε στην είδηση και να δούμε πιο συγκεκριμένα τι έγινε. Να πούμε επίσης πως βάσει του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της παράδοσης των τορπιλών μέχρι και το 2026 και πάμε να επιστρέψουμε στην είδηση όπου όπως είπαμε από το υποβρύχιο Πιπίνος το οποίο ήταν το δεύτερο τύπου 2-14 το οποίο παραλάβαμε το έτος 2014. Είχαμε την πρώτη άκρως επιτυχημένη εκπαιδευτική βολή αυτών των τορπιλών. Επιτέλους, κάναμε τα εγγένεια. Και θα ακολουθήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα επιπλέον δοκιμαστικές βολές με κάθε φορά διαφορετικό σενάριο. Και πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των υπερσύγχρονων τορπιλών λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, οι τορπίλες αυτές μπορούν να πυροδοτηθούν τόσο από τα υποβρύχια 2-14 όσο και από τα παλαιότερα τα 2-09 αρκεί αυτά να αναβαθμιστούν καταλήλως. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν μήκος 6,6 μέτρα, βάρος 1,5 τόνο, διάμετρο 533 χιλιοστά, είναι συμβατές δηλαδή με τους τορπιλοσωλήνες του ΝΑΤΟ. Έχουν εκρηκτική κεφαλή 250 κιλών, μπορούν να τροφοδοτούνται μάλλον από μπαταρίες οι οποίες μπορούν να αποτελούνται είτε από ασίμι και ψευδάργυρο είτε από ιόντα λιθίου. Έχουν αυτονομία 50 χιλιόμετρα, τελική ταχύτητα 50 κόμβων. Καθοδηγούνται με οπτική ίνα μέχρι τον στόχο με δυνατότητα εναλλαγής του στόχου κατά τη διάρκεια της πλεύσης, έχουν ενεργητικό και παθητικό σόναρ, είναι πολύ ανθεκτικές σε παρεμβολές, με την ικανότητα να διακρίνουν τον στόχο, τον πραγματικό στόχο από τις παγίδες και μπορούν να βληθούν τόσο κατά υποβρυχίων όσο και κατά μονάδων επιφανείας. Όπως καταλαβαίνουμε βέβαια με αυτή τη διαδικασία της πιστοποίησης των νέων τορπιλών
αυξάνεται κατακόρυφα η φωνικότητα των υποβρυχίων μας, έτσι ώστε να γίνουμε πιο σεβαστοί σε φίλους και εχθρούς, ακόμα και αν δεν έχουμε το ανάλογο πολιτικό σύστημα. Η δοκιμή αυτή, να πούμε πως έγινε την 3η μάλλον 3 Ιουνίου 2025 στο Μυρτό Πέλαγος, με βλήμα το οποίο δεν είχε εκρηκτική κεφαλή και με εικονικό στόχο μονάδα του πολεμικού μας ναυτικού. Σύμφωνα με το On Alert και μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να έχουν εξοπλιστεί όλα τα 4 υποβρύχια τύπου 214 του πολεμικού μας ναυτικού με τις νέες αυτές τορπίλες, με τις 2 πρώτες μάλιστα να έχουν φτάσει ήδη στην χώρα μας και να βρίσκονται στην διοίκηση ναυτικών όπλων. Να πούμε πως τα υποβρύχια τύπου 214 θα διατηρήσουν φυσικά την δυνατότητά τους να εκτοξεύουν και τις παλές τύπου τορπίλες, και πως επίσης στις άμεσες προτεραιότητες του πολεμικού μας ναυτικού είναι ο γενικότερος εξυγχρονισμός των υποβρυχίων τύπου 214 με την εγκατάσταση νέου τακτικού συστήματος μάχης, νέων αισθητήρων, νέων ηλεκτροοπτικών μέσων και φυσικά την αντικατάσταση των μπαταριών με νέες μπαταρίες, με νέους συσσωρευτές ιών των λιθίου, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω ο χρόνος παραμονής τους κάτω από το νερό. Να πούμε κάπου εδώ πως και το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας έχει ήδη παραλάβει το πρώτο υποβρύχιο τύπου 214, το Piri Reis, και ετοιμάζεται να κατασκευάσει ακόμη 5, αφού εμείς ως έξυπνοι κάναμε μάγκες στους Γερμανούς, κατασκευάζοντας πρώτοι, παίρνοντας το ρίσκο της κατασκευής των υποβρυχίων, και αφού τα κάναμε να μην γέρνουν και τα καταστήσαμε αξιόπλοα και αξιόμαχα, αλλά αυτά παθαίνει όποιος δεν έχει μυαλό. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι άκρως επιτακτική η ανάγκη όχι μόνο ριζικής αναβάθμισης του στόλου μας, αλλά και προμήθεια νέων μονάδων, νέων υποβρυχίων μονάδων, όπως ζητάει το πολεμικό μας ναυτικό, με φυσικά την απέτηση εκ μέρους μας για μεταφορά σοβαρής τεχνογνωσίας στα ελληνικά ναυπηγεία. Αυτό ήταν το σημερινό έκτακτο βίντεο, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να σας άρεσε. Πολύ ευχάριστα νέα για το πολεμικό μας ναυτικό. Και ευχόμαστε να προχωρήσει πολύ σύντομα η ολοκλήρωση του προγράμματος, της προμήθειας των τορπιλών. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, γράψτε ένα σχόλιο, κοινοποιήστε το βίντεο όπως κάνετε. Όλες αυτές οι ενέργειες βοηθάνε πολύ με την διάδοση του βίντεο από τον αλγόριθμο του YouTube. Αν σας άρεσε το βίντεο αλλά και η γενικότερη προσπάθεια ενημέρωση που κάνω, μπορείτε να με στηρίξετε με μια πολύ μικρή δωρεά ακόμα στο σύνδεσμο της PayPal, στον οποίο παραθέτω κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Ακόμη μπορείτε να γίνετε και μέλη στο κανάλι μου με μια πολύ μικρή συνδρομή, την οποία μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ και πάλι για την αγάπη που μου δείχνετε. Εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά, ηθικών ακμεότατων και εις το επανειδήν.